Στη συνέχεια της εκπομπής, όπως σας είπαμε από την αρχή, έχουμε καλεσμένη την Υπουργό Εργασίας, μαζί την κυρία Αξιόγλου, και βεβαίως μαζί μου θα είναι και ένας εξαίρετος συνάδελφος και παλιός συνάδελφος, ο κύριος Στέλιος Παπαπέτρου, με τον οποίο ήμασταν μαζί από την αρχική παρέα τότε, όταν ξεκινούσαμε ή μάλλον και ολοκληρώναμε την άλλη διάσταση το 2004. Θα τον δείτε, ο Πέτρος, ο Στέλιος δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τα θέματα που θα βάλουμε εμείς καταρχήν στην ατζέντα, θα δούμε και τι άλλο θα βγει, είναι καταρχήν αυτό που παίζει πάρα πολύ σήμερα και η λέξη Αρμαγεδόν πάλι συντάξεις. Να πάρουμε μια απάντηση. Είχαμε και μια δήλωση που ήρθε από τη Θράκη από τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΙΚΑ. Και βεβαίως το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τις εργασιακές σχέσεις, τι γίνεται με τις εργασιακές σχέσεις, τι θα γίνει με τις λογικές συμβάσεις εργασίας, τι θα γίνει με τους εργολάβους, θα ρωτήσω εγώ, διότι εκεί υπάρχει μια τεράστια εκμετάλλευση πραγματικά ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουμε και ένα θέμα στη συνέχεια με καθαρίστριες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τάπα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ωραία. Δεν έχει μικρόφωνο ο υπουργός. Ωραία. Τι κάνετε? Καλά. Ωραία. Να ξεκινήσω λίγο από τις συντάξεις, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει, έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Όμως χθες και σήμερα, νομίζω και η εφημερίδα Δημοκρατία αλλά και άλλες εφημερίδες μιλούσαν πάλι για Αρμαγεδόν. Ότι οι συντάξεις θα πέσουν κάτω από 300 ευρώ, 400 ευρώ. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό? Καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα με το να πέσουν οι συντάξεις κάτω από 300 ευρώ και τέτοια πράγματα. Έχουμε διασφαλίσει την εθνική σύνταξη, η οποία με το νέο σύστημα θα είναι στα 384. Ποτέ δεν μπορεί κανείς να λάβει μόνο αυτό το ποσό της σύνταξης, διότι για να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σημαίνει ότι έχει εισφέρει κάποια χρόνια στο σύστημα. Mm-hmm. Άρα πάντα σε αυτό προστίθηκε το ανταποδοτικό κομμάτι. Αυτά που είδα εγώ, τουλάχιστον σε ό,τι εφημερίδες γράφουν για το ζήτημα σήμερα, κάνουν μια σύγκριση η οποία δεν είναι μια πραγματική σύγκριση, διότι συγκρίνουν τις συντάξεις όπως θα έβγαιναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει μνημονιακές περικοπές, με τις συντάξεις που βγάζει ο νόμος 4387, ο νόμος Κατρούγκαλος. Με αυτόν τον τρόπο, προφανώς, εντάξει, αν κανείς δεν λάβει υπόψη του τις μνημονιακές περικοπές που έγιναν από το 10 μέχρι το 14, έτσι ξέρω και εγώ να βγάζω μεγαλύτερες συντάξεις. Δεν είναι ακριβής αυτή η σύγκριση. Μας άκουγες τώρα? Ναι, σας άκουγα. Υπάρχει μια σύγκριση πάντως σε αυτή την ιστορία πια και με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΙΚΑ και μετά από το σελίδα. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, γιατί όντως υπάρχει σύγχυση, διαφορετικές προσεγγίσεις. Η περικοπή θα αφορά και κύριες και επικουρικές συντάξεις. Σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά, το έως 18%. Η σύγχυση που υπάρχει ή οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι: κάποιοι λένε ότι το 18% θα υπολογιστεί στο σύνολο της σύνταξης. Mm. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι το 18% θα υπολογιστεί στη διαφορά που θα προκύψει από τον καινούργιο τρόπο του υπολογισμού των συντάξεων. Είναι εφελούδης αυτό. Να ξεχωρίσουμε λίγο τα ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι οι νέες συντάξεις. Δηλαδή οι συντάξεις οι οποίες βγαίνουν μετά το Μάιο του 2016, οπότε και ψηφίστηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Και μιλάμε για τα αν αυτές οι συντάξεις είναι ικανοποιητικές ή δεν είναι ικανοποιητικές σχετικά με το ύψος που βγαίνει το τελικό ποσό. Και που σας είπα ότι οι συγκρίσεις σήμερα που δίνονται στις εφημερίδες κάποιες συγκεκριμένων εκδοτικών συγκροτημάτων κάνουν μια σύγκριση η οποία δεν είναι μια πραγματική σύγκριση. Διότι συγκρίνουν μια σύνταξη που θα λάμβανε κάποιος αν δεν είχαν γίνει περικοπές με τη σύνταξη που βγαίνει με τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος προφανώς έχει διατηρήσει το επίπεδο το οποίο καταβάλλονταν οι συντάξεις πριν το Μάιο του 2016. Διαφορετικό ζήτημα, εντελώς διαφορετικό, είναι το ζήτημα που αφορά την προσωπική διαφορά και το 2019. Να θυμίσω ξανά, αυτό ήταν ένα ζήτημα που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, με τις γνωστές αντιθέσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έλεγε δεν πιάνετε το 3,5%, που εμείς του λέγαμε ότι το πιάνουμε το 3,5%, το ίδιο έλεγαν και οι Ευρωπαίοι, το ίδιο δείχνουν και οι εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά και για το 2017 που υπερβήκαμε κατά πολύ το στόχο. Και εκεί υπήρξε αυτή η συμφωνία του μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου, 1% κακά και καλά μέτρα για το 19 και το 20, όπου στα κακά μέτρα ήταν η περικοπή της προσωπικής διαφοράς, όχι όλης της προσωπικής διαφοράς, όχι για όλους τους συνταξιούχους, αφορά συνταξιούχους οι οποίοι ήταν συνταξιούχοι πριν το Μάιο του 2016
και οι οποίοι με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμού σε σχέση με τον νέο, η σύνταξή τους ήταν κατά τη μεγαλύτερη. Όπου εκεί ορίστηκε ότι αυτή η διαφορά, η προσωπική, θα περικοπεί έως 18%. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι δεν είναι αυτός ο κανόνας. Το 18% είναι ένα ταβάνι. Κύριε Εξαρτάται από την προσωπική διαφορά που είχε κανείς ανάλογα με το φορέα που προερχόταν. Η περικοπή θα γίνει, για παράδειγμα, αν μια σύνταξη. Μιλάμε πάντα για συντάξεις πριν τις 12 Μαΐου του 2016. Εάν μια σύνταξη είναι 1.200 ευρώ με τον παλιό τρόπο και βγαίνει με τον καινούριο τρόπο 1.000 ευρώ, η περικοπή θα γίνει στα 200 ευρώ που είναι η προσωπική διαφορά ή θα γίνει στο σύνολο των 1.200 ευρώ? Αυτό που έχει νομοθετηθεί είναι ότι είναι στο σύνολο της σύνταξης. Όμως θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, το αναφέρατε και λίγο πριν με τον κύριο Κλώσσα πριν έρθω. Αυτή η συμφωνία είχε δεδομένα χαρακτηριστικά στη δεύτερη αξιολόγηση με τις δεδομένες πιέσεις και το πώς είχαν διαμορφωθεί οι σχετισμοί εκείνη την περίοδο. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχει ένα δικαίωμα βέτο στην πραγματικότητα στις συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι τα δεδομένα. Συν το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον πίσω μας χρονιές, στις οποίες έχουμε υπεραποδώσει κατά πολύ έναντι των στόχων που είχαν συμφωνηθεί. Άρα από την πλευρά μας εκτιμούμε ότι όπως και τότε υποστηρίζαμε στη διαπραγμάτευση ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι αχρίαστο, καθότι και δημοσιονομικά στεκόμαστε εκεί που πρέπει να στεκόμαστε και σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική μας δαπάνη είμαστε περίπου σχετικά κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, εξακολουθούμε να είμαστε πιο πάνω αλλά είμαστε σχετικά κοντά. Αυτό θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και μετά την έξοδο από το πρόγραμμα και θα μας επιτρέψετε να δούμε τα περιθώρια που θα έχουμε για να το επαναξιολογήσουμε. Δεν μπορώ να πω περισσότερο όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, διότι είναι άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, είναι η έξοδος από το πρόγραμμα και αυτά τα ζητήματα. Αλλά εκτιμώ ότι θα πρέπει να το προσεγγίζει κανείς με αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Έτσι. Θα επανέλθουμε πάλι στις συντάξεις, έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε αυτή η χώρα στην ενημέρωση της ζει με τις συντάξεις. Έχουν στηθεί εκπομπές και εκπομπές με τις συντάξεις, έχουν κάνει καριέρα άνθρωποι και άνθρωποι με τις συντάξεις, έχουν γίνει αντιπρόεδροι του Κεντρικού Κοινοβουλίου με τις συντάξεις, δικηγορικά γραφεία έδρασαν με τις συντάξεις. Μια χαρά είναι. Είναι hot θέμα. Μια χαρά εργολαβία είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή αυτό έρχεται από το παρελθόν ξανά, δεν είναι κάτι καινούργιο, ψάχνοντάς το δηλαδή, και ξαναμπαίνει στην ατζέντα. Δηλαδή κάθε. Πότε η κυβέρνηση. Επί του συγκεκριμένου, γιατί υπάρχει ένα άνθρωπο στα σπίτια και εγώ γονείς συνταξιούχους έχω. Δηλαδή, τι θα γίνει, πότε η κυβέρνηση θα πει στους πολίτες ότι κοιτάξτε, τώρα ξεκινάει η κουβέντα για τις συντάξεις. Αυτά τα δεδομένα έχω. Αυτά διαπραγματεύομαι. Εκεί πάμε. Γιατί θα πάμε έτσι και μετά το καλοκαίρι. Για τις συντάξεις θα μιλάμε. Για τις συντάξεις μπορεί να μιλάμε πάντα. Μα βεβαίως. Εντάξει, η κυβέρνηση θα μπορέσει να τοποθετηθεί λίγο πιο καθαρά επί του ζητήματος μετά την έξοδο. Εμένα ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει η ανασφάλεια της κυβέρνησης. Με ενδιαφέρει η ανασφάλεια των ανθρώπων. Που δεν ξέρει τι θα τους ξημερώσει. Να κάνει το κομμάτι. Για να σας το πω απλά. Σήμερα έχουμε 23-24 Μαΐου. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2018, όταν θα πληρωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου του 2019, ήδη ο κόσμος που νομίζει ότι τον αφορά το θέμα αυτό και καλά κάνει, ζει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας, ανασφάλειας και αβεβαιότητας με δεδομένο ότι έχουν συμπληρωθεί και 8 χρόνια μνημονιακών περικοπών. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα όμως εδώ, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κριτική δεν είναι ιδιαίτερος δίκαιη. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει μερικά πράγματα σε σχέση και με τη διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος. Για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα στα όρια της κατάρρευσης, με 1,5 δις περίπου έλλειμμα. Αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε στο τέλος του 2014. 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας, μετά από 11 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, που οι μειώσεις ήταν από 20 έως 50%. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό παραλάβαμε. Για να ξέρουμε πότε και από ποιους και πώς βρέθηκε το σύστημα, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα όρια του. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε παραπάνω. Βλέπουμε τα ερωτηματολόγια της Νέας Δημοκρατίας στις ιδρυτικές της θέσεις, πώς τοποθετείται για την ιδιωτική ασφάλιση και για τη δημόσια ασφάλιση. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να έχει ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πλεονασματικό, υπερπλεονασματικό μάλιστα, εκδίδει συντάξεις με ταχύς ρυθμούς, εκαθαρίζει το μεγάλο στόκ το οποίο παρέλαβε, έχουμε πληρώσει περισσότερες από 630.000 συνταξιοδοτικές παροχές αυτά τα 3 χρόνια, έχουμε ένα σύστημα εισφορών πολύ πιο δίκαιο, με τη συντριπτική πλειονότητα του 85% των ελευθέρων επαγγελματιών να πληρώνει λιγότερα από ό,τι πριν, και γι' αυτό το σύστημα στέκεται στα πόδια του, και το να στέκεται το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα πόδια του έχει τεράστια σημασία και για τον νεοποί
και για την δημόσια υγεία, δηλαδή, γιατί όλα από εκεί πηγαίνουν, τα εισπράττει ο ΕΦΚΑ και τα αποδίδει, έχει και για τον ΟΑΕΔ σημασία. Είναι όλη η κοινωνική πολιτική αποτέλεσμα αυτού. Και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει δείξει ότι κάθε φορά που υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, λειτουργεί κυρίως με μέρημνα τους συνταξιούχους. Και επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υγείας στα τέλη του 2017 κάναμε, και στα τέλη του 2016 δώσαμε πρόσθετη σύνταξη, και τη λάθος παρακράτηση πέρα Καγέτη διορθώσαμε και πλέον βλέπουν και μικρές αυξήσεις στις επικουρικές του συντάξεις. Έτσι, δεν νομίζω ότι δικαιολογείται καχυποψία σε σχέση με τη δυνατότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση να αποδίδει δικαιοσύνη στους συνταξιούχους. Θα μας επιτρέψετε το συγκεκριμένο μέτρο να το μπορέσουμε πραγματικά να το βάλουμε στο τραπέζι μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Ωραία, αυτό. Αυτή ήταν μια απάντηση. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο θα το ξέρουμε. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, νομίζω ότι μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Εντάξει, από το λογικό του πρόγραμμα. Αυτό έχω μια απάντηση. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση για τις συντάξεις. Έχουμε ένα πλεονασματικό ΕΦΚΑ. Έχουμε μια επιτυχία εκεί. Υπάρχει μια επιτυχία, όπως και αν το δεις. Αυτό, Στέλιο, έτσι προσπαθώ και εσύ να το καταλάβω. Δεν είναι ένα πολύ καλό μαξιλάρι, έτσι κι αλλιώς, όπου θα μπορούσε να διαπραγματευτεί η κυβέρνηση και να πει ότι αφού ο ΕΦΚΑ μου κάνει πλεονασματικό και αφού κλείνω άλλες, μπορώ να μην κόψω συντάξεις. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό επιχείρημα. Και δικά μας χρήματα είναι. Των συνταξιούχων είναι. Τον ασφαλισμένο στην πραγματικότητα. Και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του έχει αποδείξει ακριβώς αυτό. Με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει μια πρώτη εφαρμογή μιας μεγάλης μεταρρύθμισης, αλλά έχει αποδείξει αυτό. Ότι μπορεί το σύστημα να στέκεται στα πόδια του και να έχει και πλεόνασμα και έτσι σιγά σιγά να είναι αποδοτικό και να γίνονται όλο ένα και περισσότερες βελτιωτικές παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων, έτσι. Να κάνω μία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση το άρθρο 1 του νόμου 4472 του 2017 που αφορά την προσωπική διαφορά να έρθει στη Βουλή και να αλλάξει? Κύριε Παπαπέτρου, νομίζω ότι το εξάντλησε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα για το ρωτώ. Γιατί πέρυσι ο ΕΦΚΑ είχε 777 εκατομμύρια 32 χιλιάδες ευρώ πλεόνασμα. Φέτος οι εκτιμήσεις του Υπουργείου κάνουν λόγο ότι μπορεί να πλησιάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έτσι είναι αυτό. Θα χρησιμοποιούσα μία φράση η οποία είχε άλλο νόημα πριν από μερικά χρόνια. Άρα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, η οικονομική βιωσιμότητα έχει διασφαλιστεί. Ένα πλεόνασμα υπάρχει και από πέρυσι και από φέτος. Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί? Το απάντησε όμως, παιδί μου, σου λέει ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο το... Οι δυνατότητες αυτές που εξασφαλίζονται οι δημοσιονομικές στον ΕΦΚΑ μας επιτρέπουν και θετικές παρεμβάσεις συνέχεια και για τους ασφαλισμένους. Στο νομοσχέδιο που έχει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας θα εισηγηθεί τις επόμενες μέρες. Ελπίζω την Τρίτη να είμαστε σε θέση να το καταθέσουμε. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή ρύθμιση που αφορά διαγραφή οφειλών ασφαλισμένων, οι οποίοι είχαν υποχρέωση διπλής ασφάλισης και είτε δεν το γνώριζαν, είτε δεν είχαν ενημερωθεί σωστά, είτε είχαν σταματήσει να ασκούν τη δεύτερη δραστηριότητά τους, αλλά δεν είχαν κλείσει τα βιβλία τους και εξακολουθούσαν να εισφοροδοτούνται και βρέθηκαν ξαφνικά με ένα χρέος το οποίο δεν ξέρουν από πού προέκυψε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Κλασική τέτοιες. Περίπτωση οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ως μισθωτοί δηλαδή, και μπορεί να άνοιγαν ένα μπλοκάκι για να κάνουν μια-δυο μικρές δουλειές, να γράψουν ένα άρθρο, να γράψουν κάπου. Κάποια στιγμή σταματούσαν να λειτουργούν το μπλοκάκι τους, δεν το είχαν κλείσει από την εφορία και συνέχισε ο φορέας να τους χρεώνει εισφορές. Και βρέθηκαν ξαφνικά με μεγάλα χρέη και. Μεγάλα, θέλω να πω στους τηλεθεατές, είναι πάνω από 100.000. Υπάρχουν περιπτώσεις πάνω από 100.000. 150.000. Άλλη κλασική περίπτωση είναι και, αγρότες, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα μικρό μαγαζί το οποίο μπορεί να έκλειναν μετά και να μην γνώριζαν ότι όφυλαν εισφορές και εκεί. Ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν μικρές ξενοδοχειακές μονάδες σε διάφορα μικρά μέρη της χώρας και οι οποίοι θα έπρεπε να ασφαλίζονται κανονικά στον ΟΓΑ και τους χρέωνε και ο ΟΑΕ εισφορές και βρέθηκαν μπλεγμένοι με μεγάλα χρέη. Ωραία. Αυτή τη στιγμή κατεβάζουμε μία διάταξη η οποία θα επιτρέπει ακριβώς τη διαγραφή αυτών των οφειλών. Άρα μιλάμε για βελτιωτικές παρεμβάσεις διαρκώς στο σύστημα υπέρ των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που μας επιτρέπουν και τα δημοσιονομικά. Έχουμε βγάλει δύο ειδήσεις μέχρι στιγμής. Θέλετε να πάμε στα εργασιακά? Ναι, να πάμε στα εργασιακά. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πρώτον, είναι κομμάτι του DNA της αριστεράς. Δηλαδή να έχεις ένα κόμμα το οποίο είναι στη διακυβέρνηση και να μην υπάρχουν πουθενά ή σε πολύ λίγους χώρους αυτό που λέμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μόνο κάποιες επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι και επιχειρησιακά σωματεία, του ίδιου του εργοδότη το σωματείο δηλαδή. Οπότε ναι. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, οπότε τι συζητάμε. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, πότε θα έχουμε πρωτοβουλία κυβερνητική
Αυτό το ζήτημα έχει οριστικά κλείσει. Δηλαδή, η νοοκυβέρνηση έχει νομοθετήσει την επαναφορά των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων τον Αύγουστο του 2018. Αυτό έχει ήδη νομοθετηθεί. Ωραία. Δηλαδή, όταν λέω βασικές αρχές, είναι ότι μια κλαδική συλλογική σύμβαση, εφόσον καλύπτει το 50% των εργαζόμενων του κλάδου, θα μπορεί ο υπουργός να την κηρύσει γενικώς υποχρεωτική και άρα να δεσμεύει όλο τον κλάδο. Πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι, δημιουργεί κίνητρο για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων και αποτρέπει τον ανταγωνισμό στη βάση του εργατικού κόστους. Και η δεύτερη είναι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που έχει τεράστια σημασία ιδίως για την Ελλάδα, διότι λέει ότι όταν έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις που τη χάνουν εφαρμογή σε έναν εργαζόμενο, μια κλαδική, μια επιχειρησιακή κτλ., θα εφαρμόζεται πλέον ευνοϊκή. Αυτό για την Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία γιατί έχουμε πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα στο επίπεδο της επιχείρησης, στην πραγματικότητα, όπως το είπατε, διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει. Ο εργαζόμενος είναι εξαιρετικά αδύναμος αριθμητικά και διαπραγματευτικά. Στην μικρή επιχείρηση είναι και ο επιχειρηματίας αδύναμος. Και είναι οικογενειακού τύπου οι επιχειρήσεις, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να καλύπτονται από τις κλαδικές αυτές τις περιπτώσεις. Αυτές οι δύο αρχές που είχαν ανασταλεί από το 2012 επανέρχονται σε ισχύ τον Αύγουστο. Αυτό έχει νομοθετηθεί, έχει κλειδώσει και στην τέταρτη αξιολόγηση που ολοκληρώσαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, κλείσαμε και τεχνικές λεπτομέρειες πώς θα μετράτε το 51%, με ποια διαδικασία. Συμφώνησαν και οι εργοδοτικές ενώσεις στη διαδικασία και άρα είναι πλέον εντελώς ανοιχτός ο δρόμος και κλείνουν και όλα αυτά τα στόματα τα οποία αμφέβαλαν, έτσι δημιουργούσαν ένα καπνό γύρω από την υπόθεση, λέγοντας ότι δεν ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνηση, μας πουλάει φούμαρα κτλ. Είναι πλέον ορισμένο πλήρως. Κυρία Υπουργέ, θα καλύπτει και εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν με ατομική σύμβαση εργασίας. Ναι, υπάρχει μια επιχείρηση με 30-40 άτομα, δεν υπάρχει καν επιχειρησιακή σύμβαση εκεί και είναι όλοι με ατομικές συμβάσεις. Ναι, ναι, ναι. Εάν στον κλάδο των ζαχαροπλαστείων, φέρω ένα παράδειγμα, υπάρξει μια κλαδική σύμβαση, θα καλύπτει και αυτούς τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Ναι, ναι, απολύτως. Η κλαδική θα καλύπτει και τους αυτούς που έχουν ατομικές συμβάσεις. Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό. Ναι, ναι. Okay. Απολύτως. Δίνεται έτσι, ενεργοποιείται ουσιαστικά ξανά όλο το σύστημα για να αρχίσουν να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις και να αρχίσει ξανά να οργανώνεται λίγο η κατάσταση στην αγορά. Θα πάω στην άλλη οπτική. Θα πάω στην άλλη μεριά του λόφου και θα ρωτήσω αν αυτή η διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προς το ίδιο δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, απλώς κάνω το συνήγορο του Τριβόλου. Αυτή η ιστορία με συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάνει την αγορά εργασίας ακριβή για τον επιχειρηματία, οπότε η επιχείρηση θα φύγει από την Ελλάδα ή δεν αξίζει να ανοίγω στην Ελλάδα. Η επιχείρηση θα πάω στις γειτονικές χώρες όπου έχουν λιγότερα εργασιακά δικαιώματα ως καθόλου. Ή δεν έχουν και ασφαλιστικές εισφορές. Μια καλή περίπτωση είναι η Κίνα. Το έλεγα χθες. Πρώτον, αν ψάχνουμε να ανταγωνιστούμε σε εργατικό κόστος, προς τα κάτω πάντα θα υπάρχει μια χώρα η οποία θα πληρώνει λιγότερα. Αν αυτό είναι ο σκοπός μας δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν χειρότερα αλλού. Υπάρχει κίνδυνος όμως. Για να πούμε πρώτα απ' όλα να πούμε για τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί κάνατε το συνήγορο του Βούνου του, τέτοια ακούμε στη διαπραγμάτευση. Ναι. Να πούμε για τις συλλογικές συμβάσεις ότι ναι, ότι οι συλλογικές συμβάσεις είναι συμβάσεις, είναι συμφωνίες. Διαπραγματεύονται οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Δεν επιβάλλονται από το κράτος, για να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, ναι, δεν είναι απόν ο εργοδότης όταν υπογράφεται μια συλλογική σύμβαση. Κάνει μια διαπραγμάτευση και δεν είναι και το αδύναμο μέρος συνήθως ο εργοδότης σε αυτήν την υπόθεση. Έτσι. Απλώς το κράτος διασφαλίζει τα εργαλεία για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις. Δεν έρχεται να υπογράψει για λογαριασμό τους. Και αν ο εργοδότης είναι απόν, δηλαδή, αυτό, που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έχουν φύγει πολλοί εργοδότες από τις εργοδοτικές οργανώσεις για να μην δεσμεύονται. Αυτό συμβαίνει κυρίως τώρα που έχουν ανασταλεί οι βασικές αρχές. Οι εργοδοτικές οργανώσεις, προκειμένου να μην δεσμευτούν από την κλαδική σύμβαση, τραβιούνται έξω. Δηλαδή βγαίνουν τώρα έξω για να μην δεσμεύσουν. Τώρα, επειδή η κλαδική σύμβαση θα επεκτείνεται και θα γίνεται γενικώς υποχρεωτική, άρα ουσιαστικά θα δεσμεύσει και τους εργοδότες, τους υπόλοιπους του κλάδου, οι οποίοι δεν τη συνυπέγραψαν, έχουν κάθε λόγο να είναι μέσα για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αυτά είναι τα εργαλεία που φτιάχνει η κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει τις συλλογικές συμβάσεις. Στέλια, θες κάτι άλλο σε αυτό, γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο που θέλω να πάω οπωσδήποτε. Ήθελα να ρωτήσω για τον ΟΜΕΔ. Για το Α. Για τις αποφάσεις της διαιτησίας, γιατί νομίζω αποτέλεσε και θέμα. Ναι, 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 ναι. Εκτεταμένη συζήτηση και στις διαπραγματεύσεις. Οι θεσμοί ζήτησαν οι διαιτητικές αποφάσεις, δηλαδή
οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα διαιτητικής απόφασης, να μην επεκτείνονται. Δηλαδή αυτό που περιέγραψα πριν με τις κλαδικές, πώς επεκτείνονται. Πολλές φορές μια κλαδική συλλογική σύμβαση είναι αποτέλεσμα διαιτητικής απόφασης. Τα δύο μέρη δεν τα βρίσκουν, πηγαίνουν στον μεσολαβητή διαιτητή και μέσα από τη διαιτησία βγαίνει μια απόφαση η οποία έχει ισχύ συλλογική σύμβαση. Οι θεσμοί ζήτησαν να μην. Οι συλλογικές συμβάσεις που είναι παράγωγο αυτής της διαδικασίας να μην επεκτείνονται, πράγμα το οποίο το απορρίψαμε και έμεινε στην άκρη. Άρα με και τον, οι διαιτητικές αποφάσεις επεκτείνονται. Με τον κατώτατο μισθό τι θα κάνουμε? Ωραία. Με τον κατώτατο μισθό ήταν από την αρχή... Θα επεκτείνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις. Ναι, θα επεκτείνονται κανονικά και οι διαιτητικές αποφάσεις. Με τον κατώτατο μισθό από την αρχή είχε πει η κυβέρνηση ότι στόχος μας είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε στα δύο πρώτα μνημόνια την ασπάζεται ιδιαίτερα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η αξιωματική αντιπολίτευση πολύ καθαρά, ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και άρα η επίτευξη ανάπτυξης ενισχύεται μέσα από τη συμπίεση του εργατικού κόστους. Ήταν μια λογική η οποία αποδείχθηκε και οικονομικά εντελώς αναποτελεσματική, κοινωνικά επιζήμια είναι προφανές γιατί. Η δικιά μας αντίληψη είναι ότι το αντίθετο ακριβώς, ότι μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, η οποία γίνεται την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, έχεις βελτίωση και τις θέσεις των εργαζομένων, αλλά έχεις και μια ενεργοποίηση της ζήτησης στην αγορά και στο τέλος δημιουργούνται αναπτυξιακές, αναδημιουργείται αναπτυξιακή προοπτική. Σε αυτό το πλαίσιο βάζουμε, στην πραγματικότητα, τρεις άξονες έχει το Υπουργείο Εργασίας. Το έχουμε βάλει και στην ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική, πολύ καθαρά. Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού που είναι παγωμένο στα 586 εδώ και 6 χρόνια περίπου. Και η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Με αυτούς τους τρεις, με αυτά τους τρεις μοχλούς πηγαίνουμε να πετύχουμε το στόχο της βελτίωσης της θέσης των εργαζομένων. Με νόμο αυτό γίνεται? Με νόμο θα γίνει. Ωραία, με νόμο γίνεται. Θα τον υπακούσει ο εργοδότης στον νόμο? Δεν θα βρει παράθυρα? Δεν θα πει ότι θα κάνω 3 ώρα, θα κάνω 2 ώρα, θα κάνω 4 ώρα? Αυτό απαντάει στο τρίτο ζήτημα, το τι κάνεις με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Αλλά ότι ο νόμος είναι νόμος και άρα η παραβίασή του συνιστά και ποινικό και αστικό αδίκημα, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή τα 586, αν δεν καταβάλλονται αυτή τη στιγμή, είναι και ποινικό και αστικό αδίκημα, έτσι, για τον εργοδότη. Τρίτο ζήτημα είναι πώς παρακάμπτει κανείς την εφαρμογή. Συγγνώμη, τα 586 πάντως δίνονται. Αυτό που συνήθως γίνεται σήμερα στην αγορά. Στη σύγκρουση που υπάρχει, έχω περάσει από πρόσφατο μαγαζί, εκεί ήταν, η ιδεολογική σύγκρουση ήταν. Είναι ότι γιατί να τον βάλουμε μισθωτό, τον εργαζόμενο, και να μην τον έχουμε μπλοκ. Αν αυτό εννοποιηθεί ή αν καταλάβουν οι εργοδότες, διότι αν το δεις σε νούμερα, είναι η προσωπική μου να μιλώ τώρα, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, είναι ιδεολειψία αυτό. Αν δεις το πραγματικό κόστος ή με μπλοκ για την επιχείρηση ή με μισθωτή εργασία, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν ξέρω αν αυτές μπορούν να εξισορροπηθούν ώστε να μην συμφέρει την επιχείρηση, δηλαδή μην έχει λόγο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Για να έχει ασφαλιστικές εισφορές ο εργαζόμενος και να υπάρχει μια ροή. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει, αλλά δημιουργούνται κίνητρα καλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στον ίδιο νόμο που ξαναλέω, θα καταθέσουμε την Τρίτη, δημιουργούμε πολύ σοβαρά κίνητρα προκειμένου να γίνουν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή, το πρόστιμο που αυτή τη στιγμή επιβάλλεται για την αδήλωτη εργασία, που είναι 10.500, αν βρεθείς με αδήλωτο, επιβάλλεται ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ, θα μειώνεται σημαντικά εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Και θα μειώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης που θα του κάνει. 7.000 αν του κάνει τρίμηνη σύμβαση, 5.000 εάν του κάνει εξάμηνη σύμβαση και 3.000 θα πηγαίνει το πρόστιμο εάν του κάνει ετήσια σύμβαση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες μειώσεις, οι οποίες δίνουν πολύ μεγάλο κίνητρο να προσληφθεί με σύμβαση πλήρους απασχόλησης ο εργαζόμενος. Προφανώς ο εργοδότης για να τον έχει τον εργαζόμενο εκεί τον χρειάζεται, έτσι. Τον χρειάζεται για να εξυπηρετήσει. Είδα μια πάρα πολύ ωραία αφίσα εδώ έξω από την ΕΡΤ, μια συλλογικότητα που λέγεται Γαλέρα, που έλεγε «Η αδήλωτη εργασία δεν σε συμφέρει». Και οργανώνουν μια εκδήλωση απευθυνόμενη στους εργαζόμενους. Πρέπει να καταλάβουν. Ήταν πολύ λογικό και πολύ κατανοητό αυτό το μήνυμα, αυτή η αφίσα. Πρέπει να καταλάβουν και οι εργαζόμενοι ότι δεν τους συμφέρει και ότι κάπως πρέπει και να το διεκδικήσουν και να το...
Ναι. Το κλίμα του φόβου που υπάρχει έχει αρχίσει και σπάει τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί έχει αναβαθμιστεί αρκετά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Παρεμβαίνει σημαντικά, καθημερινά. Λύνονται δηλαδή προβλήματα μέσα από την παρέμβαση του σώματος. Οι καταγγελίες είναι ολοένα και περισσότερες. Είναι ανώνυμες, να το πω αυτό, για να το ξέρουν οι εργαζόμενοι. Προφανώς, να μην ανησυχούν ότι αν κάνουν μια καταγγελία, αυτό θα το μάθει ο εργοδότης τους. Με την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του προστίμου, για πρώτη φορά αποδίδουμε και δικαιοσύνη στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Γιατί μέχρι σήμερα. Είχαμε όμως και ακρότητες. Η λογική ήταν απλώς τιμωρητική προς τον εργοδότη. Στην εστίαση ακούω πάρα πολλά παράπονα. Δηλαδή στην αλλαγή βάρδιας που έχει έρθει 10 λεπτά πριν κτλ. Έχουμε κάτι τσεκουράματα που τρελαίνονται εκεί οι άνθρωποι, δηλαδή άνευ λόγου. Το έχω ζήσει αυτό, δηλαδή είμαι μπροστά που ξέρω και γίνεται. Κοιτάξτε, κανόνες σοβαρή στις υπερορίες δεν υπήρχαν. Και οι υπερορίες που δεν δηλώνονται δεν πληρώνονται. Και αυτό δεν μπορούμε εμείς να το επιτρέψουμε. Ωραία. Το Σεπτέμβριο του 2017 περάσαμε ένα νόμο που βάλαμε αυστηρούς κανόνες για τη δήλωση των υπεροριών. Ηλεκτρονικά η δήλωση των υπεροριών και εκ των προτέρων. Εκ των υστέρων δήλωση δεν νοείται. Μπορείς να καλύψεις τα πάντα με αυτόν τον τρόπο. Εκ των προτέρων δήλωση λοιπόν και ηλεκτρονικά. Στόχος μας δεν είναι να επιβαρύνουμε δυσβάσταχτα τον εργοδότη που θέλει να είναι συνεπής. Κάνουμε απίστευτες αλλαγές στο σύστημα εργάνη προκειμένου να είναι πάρα πολύ εύκολη η δήλωση των υπεροριών με ένα απλό SMS και να τους διευκολύνουμε πραγματικά, να μην χρειάζεται να έχουν λογιστή για να τα κάνουν αυτά, να μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους. Αλλά να είμαστε σαφείς, οι υπερορίες θα δηλώνονται και θα πληρώνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε ελαστικοί σε αυτό. Να πω και το δεύτερο, δημιουργήθηκε ένα κλίμα όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναπαράγοντας θέσεις του ΣΕΒ, ότι η παραβατικότητα αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά μαγαζιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η παραβατικότητα στις τράπεζες είναι άνευ προηγουμένου. Η αδήλωτη εργασία, η υποδηλωμένη εργασία στις τράπεζες που συναντάει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι άνευ προηγουμένου. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα το τελευταίο 1,5 χρόνο 1,5 εκατομμύριο στις τράπεζες λόγω της παράβασης του ωραρίου. Πηγαίνει το ΣΕΠΕ στις τράπεζες και φεύγουν οι εργαζόμενοι από τις πίσω πόρτες. Αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο Στέλιος μου έχει ένσταση. Ναι, έχω ένσταση. Ένα την πίζω. Γιατί χρόνια τώρα οι συνήθεις παραβάτες. Είναι αλήθεια ότι έκλεισαν τρία υποκαταστήματα τραπεζών. Τρία υποκαταστήματα γιατί βρέθηκαν αδήλωτοι ή υποδηλωμένοι. Υποδηλωμένοι. Άρα, επειδή είναι και λιγάκι αβανταδόρικο σαν θέμα, κλείσαμε επικοινωνιακά τρία υποκαταστήματα τραπεζών, γιατί βρέθηκε υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή, ήταν με 8ωρο, δούλευε 10ωρο, δεν ήταν δηλωμένη εργασία. Και δεν πληρώνονταν. Κυρία Υπουργέ, έχουμε 232.000 επιχειρήσεις στη χώρα με βάση τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Το να εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στις τράπεζες, γιατί τι συμβαίνει, οι τράπεζες είναι εκεί, ξέρουμε ποιοι δουλεύουν μέσα, είναι οργανωμένοι, έχουν την οτοτέ. Δεν φοβάσαι να χάσει χωριά την τράπεζα και. Όχι, όχι, όχι. Τι σε πειράζει δηλαδή. Δεν εστιάζουμε την προσοχή μας στις τράπεζες. Με πειράζει γιατί το μακελιό, ειδικά πια, τώρα που άνοιξε η τουριστική περίοδος, γίνεται από Χαλκιδική μέχρι Κρήτη και από Ρόδο μέχρι Κέρκυρα. Εντάξει. Στην εστίαση, στα μπαρ, στις ταβέρνες. Απλώς μιλάω ότι επειδή η τράπεζα και οι τραπεζίτες έχουν και ένα συμβολισμό για το πώς φτάσαμε εδώ, τι γίνεται εδώ και να έχουν μέσα στα δικά τους μαγαζιά αδήλωτους ή όπως εργαζόμενους με γραβάτα μεν, αλλά ταλαιπωρημένους δε, είναι πηγαίνει στο σώμα επιθεώρησης εργασίας. Να δίνουμε τις πραγματικές διαστάσεις. Αλλά όταν πηγαίνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε κεντρικό κατάστημα τράπεζας και βρίσκει 50 παραβάσεις με έναν έλεγχο, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και δεν είναι ότι σήμερα έγιναν κακοί και χτες ήταν καλοί. Μάλλον μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα τέλος πάντων, την αλλαγή που γίνεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όλα αυτά δεν ελέγχονταν. Δεν λέει κανείς ότι έχουμε καμιά αιμονή, αλλά να ξέρουμε λίγο και γιατί μιλάμε. Τώρα, ειδικά για την τουριστική περίοδο. Κρατώ το ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας ανασφάλιστος. Προσέξτε τώρα. Είναι εύκολο επικοινωνιακά να πεις «Α, κλείσαμε τρία υποκαταστήματα τραπεζών». Αφού είχαν υποδηλωμένη εργασία, καλά κάνατε. Αδήλωτη εργασία όμως δεν προκύπτει. Η αδήλωτη εργασία έχει πλέον μειωθεί, δεν έχει μειωθεί από μόνη της, έχει μειωθεί λόγω, χάρη στην παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Την παραλάβαμε, για να δίνουμε και στοιχεία, την παραλάβαμε στο 19% στα τέλη του 2014 και αυτή τη στιγμή είναι στο 12%. Κυρία Υπουργέ, είναι δειγματοληπτική η έλεγχη. Μέσα σε, ναι, αλλά όπως τη μετρούσαμε πριν, έτσι τη μετράμε και τώρα. Δηλαδή, συγκρίνουμε όμοια πράγματα, πορτοκάλια με πορτοκάλια. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μια τριετία η αδήλωτη εργασία έχει πέσει περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες. Στο στρατηγικό σχέδιο, το ολιστικό, το αναπτυξιακό, έχουμε βάλει ένα πολύ συγκεκριμένο roadmap για να τη φτάσουμε στο 5% το 2021. Για την τουριστική, για τον τουριστικό κλάδο, που έχει δίκιο ότι συμβαίνουν, υπάρχει σωρία παραβιάσεων την περίοδο την τουριστική στις επιχειρήσεις, ιδίως επισητισμού κτλ. Πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε
ένα πιλωτικό πρόγραμμα μεικτών ελέγχων, που δηλαδή τέσσερα ελεγκτικά σώματα του κράτους, ΣΔΟΕ, ΕΦΚΑ, Σώμα Οικονομικής Αστυνομίας και το ΣΕΠΕ, δρούν μαζί και έχουν καλά αποτελέσματα. Φέτος θα το κάνουμε στην Κρήτη αυτό. Επομένως, λειτουργούμε και με στόχευση. Τι εννοείτε, δηλαδή, τους προετοιμάζεστε, Κρητική ερχόμαστε. Η Κρητική το ξέρουν, το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Τι θα γίνει με τους εργολάβους? Ωραία. Με τους εργολάβους. Για να καταλάβουν πάλι οι τηλεθεατές, άνοιξαν τώρα τις τηλεοράσεις. Πηγαίνει ένας εργολάβος ο οποίος έχει σε εισαγωγικά μαζί του 5, 10, 15, 20 εργαζόμενους. Παίρνει μια δουλειά από το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο, δεν υπάρχει πια τέλος πάντων, δημόσιο τομέα. Καθαριότητα παραδείγματος χάρη. Παίρνει τα λεφτά, βουλιάζει την επιχείρηση, μένουν άνεργοι, απλήρωτοι εργάτες. Λουίς ο κύριος. Ναι, συμβαίνει συχνά αυτό. Αυτό ακριβώς. Και επειδή θα έχουμε εμείς μετά θέμα για μια τέτοια ιστορία στον ΟΣΥ, μετά από εσάς, όπου εμείς θέλαμε και ο ΟΣΥ να βγει να απαντήσει τι θα γίνει, το κράτος πια λέει: α, δεν μας αφορά πια. Εμείς κόψαμε τη συνεργασία με τον κύριο. Για αυτούς τους λόγους. Ναι, αλλά. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Αυτό που λέτε είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και δεν είναι μόνο. Οι εργολαβίες είναι και στις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, αλλά είναι και σε πολλές άλλες υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες. Ναι, ναι, ναι. Το franchising. Υποκαθιστούν πολλές φορές και πάγιες λειτουργίες μιας επιχείρησης μέσα από την εργολαβία, ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορούν να μην έχουν την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους. Στο νομοσχέδιο που φέρνουμε την Τρίτη, για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στις εργολαβίες, δηλαδή. Διασφαλίζουμε τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, καθιερώνοντας πλήρη ευθύνη του αναθέτοντος του έργο και του εργολάβου απέναντι στους εργαζόμενους. Άρα, στο παράδειγμα που περιγράψατε, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρωθούν από τον επιχειρηματία, θα πρέπει να πληρωθούν από το κράτος, εφόσον έχει γίνει η ανάθεση της εργολαβίας από το κράτος. Ο αναθέτων και ο εργολάβος ευθύνονται ισολόκληρον και αλληλεγγύος, συγγνώμη τώρα για τα νομικά μου, ευθύνονται πλήρως απέναντι στους εργαζόμενους για τις μισθολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό την Τρίτη κατεβαίνει στο νομοσχέδιο, θα περιλαμβάνεται διάταξη γι' αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στις εργολαβίες. Αφενός διασφαλίζουμε τους εργαζόμενους, αφετέρου δημιουργούμε και αντικίνητρο πια για να γίνεται εργολαβία, διότι ο αναθέτων θα ευθύνεται ως να έκανε μια κανονική σύμβαση εργασίας. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να την επιλέξει. Τρίτη είδηση βγάλαμε σήμερα. Ναι. Σε κοιτάω κιόλας γιατί πάντα με μαλώνεις όταν δεν του πάω καλά στα εργασιακά, επειδή είσαι ο καλύτερος. Επιδόματα να βάλουμε, τελευταίο. Στέλιο. Επιδόματα και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πες το και το κάτι ακόμα και κλείσουμε επιδόματα. Κυρία Υπουργέ, επειδή γίνεται το συνέδριο των εργαζομένων του ΙΚΑ στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί ξεκίνησε χτες. Ένα από τα πράγματα για τα οποία σας επιρρύπτουν σοβαρή ευθύνη είναι ότι 2,5 μήνες μετά την παραίτηση του διοικητή του ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ δεν έχει διοικητή και το Επικουρικό Ταμείο δεν έχει. Έχουν περάσει 2,5 μήνες. Εντάξει. Η λειτουργία του ΕΦΚΑ δεν καθορίζεται, δηλαδή η θέση του διοικητή αναπληρώνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, από τον νόμο κανονικά, έτσι. Μήνες. Δηλαδή υπάρχει διοικητής αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ που είναι ο υποδιοικητής ο οποίος τον αναπληρώνει. Μην έχουμε καμιά εντύπωση ότι δεν υπάρχει. Αλλά γιατί σε πιάνει αυτή η πρεμουρά. Ο ορισμός του θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Γιατί έχουν περάσει 2,5 μήνες. Δεν μπορούσαν να βρεθούν δύο πρόσωπα. 2,5 μήνες. Το θέμα δεν είναι να βρεθούν δύο πρόσωπα. Το θέμα είναι τα κατάλληλα. Θυμάστε ότι είχαμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για έναν εξαίρετο επιστήμονα, ο οποίος μετά από μια χυδαία έτσι, επίθεση λάσπης άνευ προηγουμένου που έγινε και σε αυτόν, αποσύρθηκε ο άνθρωπος και είπε ότι δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω. Και χάνουμε έτσι και ανθρώπους αξιόλογους σε αυτή τη χώρα και νέους λες και μας περισσεύουν, αλλά τέλος πάντων. Θα γίνει πάντως ο ορισμός εντός της εβδομάδας της επόμενης, νομίζω. Να πάμε και στα επιδόματα, κύριε Ξέρω. Ναι. Ωραία. Το κύριο θέμα το οποίο έκλεισε στέγαση, στην τέταρτη αξιολόγηση είναι το επίδομα στέγασης. Με ένα τεράστια σημασίας κοινωνικής μέτρο, θα καταλάβετε γιατί, αφορά περισσότερους από 1.300.000 πολίτες. Mm-hmm. Έτσι, άρα μιλάμε για ένα εκτεταμένο μέτρο κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της στέγασης που μέχρι σήμερα το κράτος το ελληνικό δεν έχει στην πραγματικότητα έτσι, μέτρα ενίσχυσης της στέγασης. Είναι ένα επίδομα το οποίο θα δίνεται με ισοδηματικό όριο που θα ξεκινάει για το ένα άτομο στα 8.000 ευρώ και θα προσθέτεται σε αυτά 50% κάθε φορά για κάθε επόμενο μέλος του νοικοκυριού. Άρα μια τετραμελής οικογένεια για να μπορέσει να το λάβει θα πρέπει να έχει εισοδηματικό όριο 20.000 ευρώ. Είναι
Καταλαβαίνετε, okay. Ναι. Μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ κόσμο. Το επίδομα θα είναι από 70 ευρώ το μήνα, που είναι το κατώτατο ποσό, μέχρι 210 ευρώ το μήνα, που είναι το ανώτατο ποσό. Πάλι προσαυξάνεται κατά 50% για κάθε μέλος της οικογένειας. Άρα, μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει επίδομα περίπου 180 ευρώ. Καταλαβαίνει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε νίκη και τους ανθρώπους που έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας, στεγαστικό. Ναι. Άρα είναι μια παρέμβαση εκτεταμένη, σημαντική κοινωνικής πολιτικής, να ενισχύσει κυρίως, στόχευσή μας είναι τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν, να νοικιάσουν ένα σπίτι μαζί και εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους στα 30 τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα στην Ελλάδα. Στέλιο, ευχαριστώ. Να πάρα πολύ.